βρίσκονται στις οργανωμένες παραλίες για την ασφάλεια των λουωμένων. Είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να σώζουν ζωές σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Ο λόγος για τους ναυαγοσώστες, τους ανθρώπους που διασφαλίζουν την παραμονή μας στη θάλασσα. Ωστόσο, οι συμβουλές τους είναι πολύτιμες ώστε να μην χρειαστεί η επέμβασή τους και να έχουμε ξέγνιαστες και ασφαλείς βουτιές. Περνούν όλη την ημέρα τους κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού για να προστατέψουν τους λουόμενους. Οι ναυαγοσώστες δεν γνωρίζουν από καλοκαιρινές διακοπές, καθώς το καθήκον τους καλεί όταν οι υπόλοιποι πολίτες περνούν ξένιαστες ώρες της πλάζ. Οι οργανωμένες παραλίες της Αλεξανδρούπολης είναι αρκετές πλέον και οι λουόμενοι τις επιλέγουν, καθώς το άγρυπνο βλέμμα του ναυαγοσώστη προκαλεί το αίσθημα ασφάλειας. Οι συμβουλές που δίνουν είναι απλές και σωτήριες, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά ατυχήματα που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και το θάνατο. Ο ναυαγοσώστης της Δημοτικής Πλάζης Αλεξανδρούπολης εφιστά την προσοχή των γονέων σε ό,τι αφορά στα παιδιά, λέγοντας πως το κακό μπορεί να γίνει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η βουτιά των παιδιών στη θάλασσα θα πρέπει να γίνεται πάντα με το απαραίτητο σωσίβιο, ενώ θα πρέπει να επιτηρούνται πάντα από τους γονείς. Ανάλογη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν και οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό με εκείνο του πνιγμού 75χρονου τη στιγμή που κολυμπούσε. Όσο αφορά τα μικρά παιδιά, χρειάζεται παραπάνω προσοχή, να φοράνε μπρατσάκια. Γενικά μετά με τους ηλικιωμένους, αν έχουν πιο πριν κάποιο πρόβλημα, δηλαδή προϊστορία, κεφαλικά και τέτοια, να μην τρώνε και να μην υπάρχει και αλκοόλ αυτό μαζί, δεν επιτρέπεται καθόλου μέσα στη θάλασσα. Εντάξει, όσο αφορά τώρα γενικά, έχω και εγώ την προσοχή μου σαν ναυαγοσώστης, προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Φαγητό, κατανάλωση αλκοόλ και θάλασσα δεν πάνε μαζί. Γι' αυτό, όπως δήλωσε ο ναυαγοσώστης της Δημοτικής Πλάζας Αλεξανδρούπολης, όλοι θα πρέπει να δείχνουν την κατάλληλη προσοχή για να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Οι ώρες οι καλύτερες είναι μετά τις 5 το απόγευμα, που δεν χτυπάει και ο ήλιος. Και εντάξει. Το τηρεί αυτό ο κόσμος? Από ό,τι βλέπω, εντάξει, όχι. Βλέπω βέβαια ότι υπάρχει και πριν τις 10.30 το ωράριο του ναυαγοσώστη, δηλαδή κατά τις 9-9.30, βλέπω και έχει άτομα τρίτης ηλικίας. Εντάξει, το ωράριο είναι αυτό.